Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Παρασκευή 7 Ιουλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Η επικαιρότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από τις πολιτικές εξελίξεις που βλέπουμε να διαδραματίζονται. Χθες είχαμε την επίσημη διακήρυξη των στόχων και του συνδυασμού της νέας πορείας με επικεφαλής τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Τάσο Βατσεκλή. Από την άλλη πλευρά, νωρίς το πρωί επισκέφθηκε τον Ναμόρο Δόπη στην Κομοτηνή και πέρασε και από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αλέκος Κοντός. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική μας επικαιρότητα βάσει και αυτών των δύο θεμάτων μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Την επίσημη διακήρυξη του συνδυασμού του έκανε χθες ο υποψήφιος δήμαρχος Κομοτηναίων Τάσος Βαβατσικλής. Ποιες οι κυριότερες θεματικές στις οποίες εστιάστηκαν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων? Τι είπε για τη διαδοχή? Πώς σχολίασαν οι παριστάμενοι τη συνέντευξη του κυρίου Βαβατσικλή? Ποιες οι σημερινές πρώτες αντιδράσεις των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης? Τον χώρο της Ενώσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομούρο Δόπης επισκέφθηκε το πρωί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέκος Κοντός. Το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο σχολίασε στη Βουλή βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Μανολιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας για άλλη μια φορά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης διασύρθηκε. Και να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, στην επίσημη διακήρυξη του συνδυασμού του έκανε χθες ο υποψήφιος δήμαρχος Κομοτηναίων, νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, του κ. Τάσος Βατσικλής. Τον κ. Βατσικλή περιστήχιζαν ο δικηγόρος κ. Κασικτσίογλου, αντιδήμαρχος κ. Δαμιανίδης και η υποψήφια δημοτική σύμβουλος κ. Κατερίνα Ιωαννίδου. Τη βασική πολιτική του για την τετραετία 2007-2010 ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Τάσος Βατσικλής. Με το σύνθημα «Τολμάμε, αλλάζουμε, ανανεωνόμαστε και προχωράμε», ο κ. Βατσικλής, περιστοιχιζόμενος από τις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, κ. Κασικτσίογλου, Κατερίνα Ιωαννίδου και τον αντιδήμαρχο Παύλο Δαμιανίδη, τον εκπρόσωπο της παλιάς φρουράς, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξέθεσε τους κυριότερους τομείς και άξονες των προγραμματικών του δηλώσεων. Ο κ. Βατσικλής είπε χαρακτηριστικά ότι η ανανέωση αποτελεί μια δημοκρατική πράξη, η οποία επιτυγχάνεται. Χαρακτήρισε την αυτοκριτική ως πολιτική πράξη, ενώ επεσήμανε ότι η δημοτική κίνηση έκανε σεβαστά στην πράξη τα δικαιώματα του μουσουλμάνου πολίτη να συμμετέχει ισότιμα στη διοίκηση του Δήμου. Ανακοίνωσε τη δημιουργία τράπεζας ευπαθών κοινωνικών ομάδων για την οικονομική εξυπηρέτηση των αναγκών και τη λειτουργία πολυπολιτισμικού παιδικού σταθμού. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε αν θα δεχτεί πίσω μαύρα πρόβατα, ο κ. Βατσικλής φάνηκε ανοιχτός σε προσπάθειες συμφιλίωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η καρδιά μας και η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή στον καθένα, αρκεί να συμφωνήσει με τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Παρόντες στη χθεσινή εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Ιάσμου Φιλήρας, Σαπών, όπως επίσης οι αντινομάρχες κ. Δεβετζίογλου, Γρηγορόπουλος και Τσαραμπουλίδης, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γιώργος Πεταλωτής. Παρούσα ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ξηροδόπη, Χρύσα Μανολιά, αλλά και οι κύριοι Μαρουφίδης, Σκοπιανός, Κατσιμίγας, Λιούρτας, ο πρώην βουλευτής Μεχμέτ Αχμέτ, ο καθηγητής κ. Χατζικοσταντίνου, η Μαρία Καρδίμη, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Κλάδος, αλλά και εκπρόσωποι από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μια σειρά ερωτήσεων, 40 τον αριθμό, έφεσαν χθες οι δημοσιογράφοι στον κύριο Βατσικλή. Το κυκλοφοριακό, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η νεολαία, η διαδοχή ήταν μερικές μόνο από τις θεματικές στις οποίες του ζητήθηκε να απαντήσει. Η νέα πορεία είναι στη φάση της κατάρτισης του συνδυασμού. Ήδη θα συζητήσω με τους συνεργάτες μου και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινώσουμε τα πρώτα ονόματα και ευελπιστούμε ότι μέχρι στις 20 Αυγούστου να αποπαρατηθεί η στελέχωση του συνδυασμού. Μέχρι τότε η καρδιά μας και η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή στον καθένα, αρκεί να συμφωνεί με τις προγραμματικές μας δηλώσεις. 2007-2010 κλείνει ο κύκλος της προσφοράς μου στα κοινά. Αλλά αγαπώ την παράταξή μου. Θα συζητήσω λοιπόν με τους συνεργάτες και αυτούς που θα εκλεγούν και αυτούς που δεν θα εκλεγούν το τι μέλη γενέστε. Διακαείς πόθος μου και επιθυμία είναι ο διάδοχός μου να προέρχεται από τη δημοτική μας παράταξη. Τον άνθρωπο αυτό λοιπόν θα τον αναδείξω βάζοντας τον που θα αποφασίσουν τους συνάδελφοι, τους ανθρώπους που θα σε θέσεις κλειδιά και χωρίς να λέω πολλά πράγματα, γιατί τόπρα και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αν χρειαστεί και αν επιβάλλεται, να παραιτηθώ την τελευταία χρονιά
από δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος, για να δώσω τη δυνατότητα σε αυτόν που θα με διαδεχθεί να ασκήσει εξουσία στον Δήμο, να μηδεί σε όλα τα προβλήματα, σε όλα τα θέματα και να μπορέσει να πάει στις εκλογές με τον τίτλο του Δημάρχου και όχι του υποψηφίου Δημάρχου. Αυτή είναι δέσμευση την οποία έκανα στις αρχές της δεύτερης διετίας. Το πώς την αντιμετώπισαν κάποιοι οι οποίοι είναι απόντες, θα σας το πω σε μια άλλη φορά. Μου στείλαν επιστολές οι οποίες επιστολές μηδένιζαν το έργο όλων των συμβούλων και εξήραν τη συμμετοχή τη δική μου στο συνδυασμό, αποκαλώντας με και ευπατρίδη της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου μπορείτε να τη διαβάσετε μερικά από αυτά τα θέματα σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το 2004 στην εφημερίδα Θρακική Αγορά. Μια ιδέα και μια ρήξη σε τρεις τομείς, τον πολιτισμό, την νεολαία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ζητήσαμε από τον κύριο Βαβατσικλή να σχολιάσει. Ας παρακολουθήσουμε την απάντησή του. Κάποια στιγμή γράψατε και ακούσαμε στο λόγο σας να λέτε ότι η ανανέωση είναι μια συνεχής μάχη στην κοινωνία με ιδέες και ρήξεις. Εσάς σας αρέσουν οι μάχες ιδεολογικές, έτσι λόγος αντίλογος, εμάς δημοσιογραφικά οι προκλήσεις. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα σε σύντομο χρόνο, άκουσα τι είπατε, επαναλαμβάνω, μια ιδέα ή μια ρήξη για τρεις τομείς. Τους ΡΟΜ, την νεολαία και τον πολιτισμό. Γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτά η κοινωνία μας, η τοπική μας κοινωνία μπορεί να αλλάξει πρόσωπο. Ευχαριστώ. Δεν σας κάνει σαν οι πραγματικές μας... Μια ιδέα και μια ρήξη θέλω, κύριε Δημαρχέ. Σε τρεις τομείς. Μια ιδέα και μια ρήξη. Γιατί, για τους ΡΟΜ. Mm-hmm. Ο Δήμος Κομιτής αυτή τη στιγμή μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έδωσε λύσεις για δύο μεγάλα προβλήματα ζωτικής σημασίας. Το ένα είναι η αποκατάσταση του Ηφαίστου, των κατοίκων του Ηφαίστου, μετά από 70 περίπου χρόνια, για ένα θέμα το οποίο έγινε πανάκια των ίδιων των κατοίκων, αλλά και πρόκληση όλων των δημοτικών αρχών και όλων των δημοτικών παρατάξεων που κατεβαίνανε στο Δήμο. Εγώ θυμάμαι, κύριε Κερεμτσή, από το 1978, το ήταν δέσμευση δική μου και του κυρίου Στογιαννίδη και αργότερα του κυρίου Στογιαννίδη και του κυρίου Κατσιμίγκα, ότι θα δώσουμε τους τίτλους. Και ερχόταν κυβερνητικοί παράγοντες και φέρνανε αιτήσεις οι κάτοικοι χωρίς να ξέρουμε την πραγματική ουσία του θέματος. Τη στιγμή η Δημοτική Αρχή από το 95 και μετά, συνέχεια το 99, με δράτοντας τις ευκαιρίες και του εθνικού κτηματολογίου, έχει φτάσει στο σημείο που να λέει ότι εντός του έτους θα αρχίσουν οι παροχές των τίτλων κυριότητας στους κατοίκους της περιοχής Ηφαίστου. Ένα άλλο θέμα για το οποίο εμείς τουλάχιστον δεν είπαμε ότι θα λυθεί μέσα σε ένα χρόνο, όπως λέγανε διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες και μάλιστα κάποιοι από εσάς τους δημοσιογράφους λέγανε, πιστεύοντας ότι την επόμενη χρονιά θα δουν σιγά σιγά να ξεπετάγονται σπίτια, μια συγκεκριμένη εφημερίδα και ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφος μάλιστα το έλεγε, ξεπετάγονται σπίτια στην περιοχή του τέρματος Ανδριανοπόλεως. Έχουμε τελειώσει όλες τις μελέτες, τις οποίες έχουμε πληρώσει σαν Δήμος και περιμένουμε αυτή τη στιγμή την υλοποίηση της υπόσχεσης της κυβέρνησης για χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να απαλωτριώσουμε μια έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει χαρακτηριστεί με την προβολή έκτασης στην οποία θα γίνει ένα έργο μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας και να αρχίσουν τα έργα υποδομής και οι κατοικίες. Το έργο αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνος του ο Δήμος. Είναι της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε υποσχεθεί ότι αν εξασφαλιστεί η έκταση δια της απαλωτρίωσης θα προβεί στη δημιουργία των έργων υποδομής. Πιστεύω ότι δεν θα αναιρέσει η κυβέρνηση την υπόσχεσή της και ότι θα είμαστε και πάλι εμείς οι τυχεροί, οι σύμβουλοι και η Δημοτική Αρχή της Νέας Πορείας να εγκαινιάσει το έργο αυτό. Η πρόκλησή μας λοιπόν
είναι η αποκατάσταση των ευπαθών αυτών ομάδων. Η άλλη ρήξη. Το πολιτισμό. Δύο τομείς ακόμη ήθελα. Λοιπόν, στο θέμα του πολιτισμού. Νομίζω ότι το να εστιάσουμε το πρόβλημα ότι πρέπει και οι ντόπιες πολιτιστικές δυνάμεις να έχουν λόγο και να δημιουργούν, έχει μπει σε καλό αυλάκι. Καθημερινά, όπως τόνισα, έχουμε νέους δημιουργούς, νέα πρόσωπα που με προτάσεις και με προσωπική δουλειά δημιουργούν αυτό που λέμε τοπικός πολιτισμός στην περιοχή. Η ρήξη. Η προσπάθεια που πραγματοποιεί Νομαρχία, Δήμος και Ανεπτυξιακή να κάνουμε το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη. Αλλά θα εξαγγείλουμε και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε διαμέσου της αυτοχρηματοδότησης ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο φιλοξενίας και ανάπτυξης όλων των αθλημάτων και ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο στο οποίο θα στεγαστούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Έχουμε τις εκτάσεις, αποπρατώνονται οι μελέτες. Πιστεύουμε ότι με το νέο δημοτικό και κινητικό κώδικα που μας δίνεται η δυνατότητα να προβούμε και προς τον ιδιωτικό τομέα, τράπεζες και διάφορους ομίλους κατασκευαστικούς, να καταρτώσουμε στην τετραετία αυτή αυτά που για πολλά χρόνια παρέμεναν απλά όνειρα. Όσον αφορά την νεολαία, η ρήξη, η συμμετοχή της στα ψηφοδέλτια, η εκλογή της και ο καθορισμός της πολιτικής που πρέπει για την νεολαία. Τώρα να λέμε ότι θα κάνουμε δημοτικά στέκια νεολαίας, ότι θα κάνουμε δημοτικά συμβούλια νεολαίας, τα οποία επιβάλλονται πλέον από το δημοτικό και κοινοτικό κώδικα, δεν είναι νεωτερισμός ούτε ρήξη. Η ρήξη με την νεολαία είναι να καθορίζει αυτή τα πράγματα που θέλει. Και σε αυτό το θέμα, άσχετα αν δεν το διαφημίζουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θα περάσετε πολλές φορές από το πεζόδρομο της Μνήμη Βασιλείου με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας, με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κομωτινής, με την επιχειρηματική θηρίδα νέων. Βλέπετε ότι καθημερινά, σαν Κυψέλη, συγκεντρώνει νέους από την Κομωτινή ή από το Πανεπιστήμιο, αρκετές δεκάδες, συζητά μαζί τους και προβαίνει σε εκείνες τις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής ιδέας. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε πολύ πολύ φιλοευρωπαϊκοί, γι' αυτό και δεν συμμετέχουμε. Τις θέσεις του κ. Βατσικλή σχολίασαν σήμερα αποκλειστικά στο Art Channel τρεις υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με το συνδυασμό του Δημήτρη Κοτσάκη. Πάμε μαζί να δούμε το ρεπορτάζ. Η εικόνα που παρουσίασε για την Κομωτινή ο Δήμαρχος αγγίζει την εικονική πραγματικότητα, λέει χαρακτηριστικά ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος ΣΝΟΔΕ Κωνσταντίνος Ναλμπάντης, σχολιάζοντας τα όσα υπόθηκαν χθες από τον Δήμαρχο Κομωτινών Τάσο Βαβατσικλή. Ενώ η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Ιωάννου Νάκου σημειώνει ότι οι Κομωτινέοι επιθυμούν πράγματι την αλλαγή, όπως αναφέρει ο κ. Βατσικλής. Αλλά αυτή την αλλαγή μπορεί να την προσφέρει μόνο ο συνδυασμός του Δημήτρη Κοτσάκη. Ο Δήμαρχος Κομωτινής στη χθεσινή του εκδήλωση παρουσίασε μια εικόνα για το Δήμο Κομωτινής που πιστεύω ότι αγγίζει τα όρια της εικονικής πραγματικότητας. Είδαμε ξεκάθαρα ότι ευημερούν τα ποσά για τα έργα που εκτελέστηκαν και εκτελούνται στο Δήμο Κομωτινής, τα οποία όμως έχω την εντύπωση ότι έχουν υπερεκτιμηθεί. Ξέρουμε ότι από το καλό πάντα υπάρχει το καλύτερο. Αυτό ζητούν οι δημότες του Δήμου Κομωτινής και αυτό είμαι σίγουρος ότι εκφράζει σίγουρα ο συνδυασμός του υποψηφίου Δημάρχου Κομωτινής, του Δημήτρη του Κοτσάκη. Ακούγοντας προσεκτικά τις δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου Κομωτινής, δημιουργείται η εντύπωση τόσο στον δημότη της πόλης της Κομωτινής των οικισμών, αλλά και των απλών κατοίκων του Δήμου μας, ότι εντός των ορίων του Δήμου μας τα τελευταία χρόνια συντελείται μία κοσμογονία έργων και παρεμβάσεων σε πολλούς τομείς. Και κυρίως αυτό προκύπτει από τα νούμερα που χθες αναφέρθηκαν. Τα νούμερα βέβαια αυτά τελούν υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά τώρα στην αλλαγή που λόγω ευαγγελίζεται ο νυν Δήμαρχος στη Νέα Θητεία,
Θα έλεγα εγώ ότι την αλλαγή αυτή βέβαια την επιζητούν, την ποθούν πραγματικά οι συνδημότες μας, αλλά με άλλο δήμαρχο, με άλλους ανθρώπους, που μόνο ο συνδυασμός του Δημήτρη Κοτσάκη μπορεί να υλοποιήσει έργο. Την παρουσίαση των πραγματικών θέσεων του συνδυασμού του κυρίου Βαβατσικλή σχολίασε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Χατζηκωνσταντίνου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έστω και αργά ο κύριος Βαβατσικλής κάνει την αυτοκριτική του, μια και όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζουν οι δημότες της Κομοτηνής πώς εννοούσε ο Δήμαρχος τη συνένεση. Είπε πολλά για τα έργα που έχουν γίνει, αναδιάζοντας αριθμούς με ποσά που δαπανήθηκαν. Η εικόνα της Κομοτηνής και των δημοτικών διαμερισμάτων μιλάει μόνη της. Αν οι Κομοτηναίοι θέλουν προοπτική με μέλλον, έχουν μόνο μια επιλογή: να στηρίξω συνδυασμό του υποψηφίου Δημάρχου Κομοτηνής Δημήτρη Κοτσάκη, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή. Τελειώνει ο κ. Χατζηκωνσταντίνου. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου, σχολίασαν τις δηλώσεις του κ. Βατζικλή, η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Μενεσελίδου, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Γιάννης Γιαντζίδης, αλλά και ο γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Ζαπάρτας. Κυρία Μενεσελίδου, ένα πρώτο σχόλιο για την σημερινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Βατσικλή, που ήταν και στο τέλος συγκινητική, θα μπορούσαμε να πούμε, μίλησε και για διαδοχή. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος απόψε είπε όσα πραγματικά είναι πλαίσιο της παράταξής μας, ιδεολογικό πλαίσιο, ήταν νομίζω ακριβής στα όσα διατύπωσε. Η ανανέωση, η πρωτοπορία αλλά και η συνέχεια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες, όπως βλέπετε, και οι νεότερες έχουν κυρίαρχη θέση και θεωρώ ότι η σημερινή συνέντευξη καταδεικνύει ότι αυτή η πορεία θα είναι για άλλη μια φορά νικηφόρα. Η Ατζίδη, δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος όμως της τοπικής αυτοδιοίκησης και αντιθέτου ιδεολογικού χώρου βρίσκεται εδώ σήμερα και έτσι ξεκινάω το ερώτημά μου. Μεγάλη τιμή, ο πρώτος πολίτης της πόλης με κάλεσε. Σας κάλεσε, απίφθησε εσάς στην τηλεφωνία. Βεβαίως. Και το ίδιο θα κάνω και στις άλλες παρατάξεις, θα με καλέσουν. Θα πάω. Και ένας λόγος παραπάνω, γιατί ο Τάσος είναι γειτονάς μου, μαζί μεγαλώσαμε. Στην ίδια αυτογό γειτονιά. Οπότε, ξέρετε, μου δίνετε την αφορμή να σχολιάσουμε και το εξής, ότι σε αυτές τις εκλογές του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό που μετρά συνήθως είναι τα περισσότερα είναι τα πρόσωπα. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Με ενδιαφέρουν άτομα τα οποία μπορούν να διοικήσουν με τον καλύτερο τρόπο την πόλη την οποία αγαπάω. Οι προτάσεις σου πώς σας φάνηκαν σήμερα? Καλές. Έπρεπε να τις δω από πρώτο χέρι και να τις ακούσω. Γιατί εγώ είμαι και του σκληρού ροκ, όπως ξέρετε. Από εδώ και μετά θα έχουμε συνέχειες. Να πιστέψουμε ότι θα είστε και πιο κοντά, να θα δούμε. Όχι. Είστε πίσω στην παράταξή σας, δηλαδή. Έτσι και έτσι. Ο γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είδατε έτσι την σημερινή συνέντευξη τύπου του κ. Βαβατσικλή. Πρώτα απ' όλα, είχα την τιμή και τη χαρά να προσκληθώ σε μια διαδικασία η οποία ομολογώ ότι με γέμισε και χαρά και ελπίδα. Πάρα πολύ καλή διαδικασία. Αυτό που βγάζω εγώ σαν συμπέρασμα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι η νέα πορεία είναι μια παράταξη η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό παρελθόν και αυτή η εμπειρία. Άμα δούμε ότι από τα λόγια του σημερινού δημάρχου του Τάσου του Βαβατσικλή συμπληρώνεται από την τόλμη με την οποία θέλει να προχωρήσει, έχω την εντύπωση ότι δημιουργεί μια πάρα πολύ καλή προοπτική για μια νικηφόρα πορεία και για το καλό της πόλης. Θα ήθελα επίσης να σας θέσω ένα ερώτημα αναφορικά με τη διαδικασία που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που αφορούσε τόσο στον κύριο Λασκαράκη όσο και στον κύριο Δαμιανό. Κάποιοι εμείς δημοσιογραφικά μπορούμε να αποτιμήσουμε την όλη τη κίνηση ίσως και ένα πολιτικό τρίκ. Εσείς πώς θα το αξιολογούσατε ουσιαστικά και τη στάση που τήρησε το κόμμα απέναντί του? Δεν νομίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση πολιτικό τρίκ. Ούτως ή άλλως, αυτό που αποφάσισε η Επιτροπή Πιστοποίησης και Τήρησης Καταστατικού είναι ότι επέβαλε ποινή αναστολής της κομματικής ιδιότητας μέχρι το Σεπτέμβριο για όλους τους υποψηφίους ή αυτούς που φέρονται ως υποψήφοι για δήμους πρωτευουσών νομών ή για νομαρχίες. Απλώς ο κύριος Δαμιανός και ο κύριος Λασκαράκης είχαν ήδη οι ίδιοι με επιστολή ζητήσει την αναστολή της κομματικής τους ιδιότητας. Το μέχρι το Σεπτέμβριο έχει, φαντάζομαι, την έννοια ότι περιμένουν από κάτω από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ να δουν αν όντως θα υπάρξουν τελικά πραγματικά παρατάξεις και ψηφοδέλτια. Εάν υπάρξουν, φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουν ίσως σε κάποιο επόμενο βήμα. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι από κάθε μεριά το ΠΑΣΟΚ
το λέει σε κάθε τόνο ότι αυτές οι εκλογές είναι αυτοδιοικητικές, αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωσή μας όλων να προχωρήσουμε συντεταγμένα σε αυτή την εκλογική μάχη για να έχουμε την απέτηση εμείς και κατευθείαν γιατί το αξίζουν και οι πολίτες να είναι νικηφόρα αυτή η μάχη. Επειδή έχουμε συνήθως αυτές τις εκλογές για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, την υποχώρηση πολλές φορές των κομματικών γραμμών, μπορούμε να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε εκείνη την, στην περιφέρειά μας ή στην γεωγραφική μας περιφέρεια. Υποχώρηση των κομματικών γραμμών και ουσιαστικά στηρίζονται περισσότεροι πολίτες σε πρόσωπα. Αυτό εννοώ. Επέλεξε το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρειά μας εκείνα τα πρόσωπα που πραγματικά θα του δώσουν και την νίκη που επιθυμεί. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Όλα τα όργανα του ΠΑΣΟ και οι συντονιστικές και οι νομαρχιακές και η Περιφερειακή Επιτροπή που έχει την ευθύνη για τους καποδιστριακούς δήμους και η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών που έχει την ευθύνη για τις νομαρχίες και για τις πρωτεύουσες των νομών, είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους 6-7-8 μήνες, αναλώθηκε σε μια διαδικασία αξιολόγησης προσώπων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος πιθανό να πει ότι δεν έχει ίσως εκείνη την πολιτική χρειά που θα ζητούσαμε. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι και αναγκαίο. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, η τοπική αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού με πρόσωπα στελεχώνεται. Όμως, από τη στιγμή που έχει τελειώσει αυτή εδώ η διαδικασία, θεωρώ και αυτό πλέον παλεύει το ΠΑΣΟΚ να κάνει, να βγάλει τις πολιτικές μπροστά. Και νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ στα θέματα της αυτοδιοίκησης είναι βαθιά μεταρρυθμιστικός και δεν είναι τυχαίο το ότι όποιες τομές έχουμε δει τα τελευταία 20-25 χρόνια σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε μαζί να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση, να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, κλείνοντας αυτή τη μεγάλη πολιτική ενότητα που αφορά στις νέες εξαγγελίες του κυρίου Βατσικλή, με τον εκδότη της εφημερίδας Τραγική Αγορά, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρομάτη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μπορούμε να συνδεθούμε και να τον ακούσουμε. Κύριε Μαυρομάτη, μας ακούτε, καλησπέρα σας. Κυρία Θεολόγη, καλησπέρα. Να πούμε την καλησπέρα μας στους φίλους και φίλες τηλεθεατές της Ροδόπης τηλεόρασης. Θα ήθελα έτσι να έχουμε μαζί ένα πρώτο σχόλιο για τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βατσικλή, ξεκινώντας ως δημοσιογράφη από την όλη πρώτη εικόνα που είχαμε τη δυνατότητα να δούμε με την άφηξή μας στο συγκεκριμένο χώρο. Να πούμε ότι ήταν μια συνέντευξη φόλης της ύλης, όπως αποδείχθηκε τελικά, και όχι μόνο μια παρουσίαση της διακήρυξης της νέας πορείας για τις εκλογές του Οκτώβρη. Σημαδεύτηκε αυτή η συνέντευξη ή καλύτερα χαρακτηρίστηκε από την παρουσία στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλους τους πολιτικούς χώρους. Φαντάζομαι στο ρεπορτάζ θα παίξεις κάποια πλάνα, έτσι. Έτσι είναι, και όλη την ώρα μεταδίδουμε και αυτή τη στιγμή. Η συνέντευξη αυτή, να πούμε ότι είναι μια καλή αφορμή για σχόλια αλλά και για συζητήσεις, όπως και για πρώτες και για δηλώσεις. Και μάλιστα είχαμε την πρώτη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου του κ. Νίκου Χατζηκωνσταντίνου. Την οποία και εμείς σημειωτέρ μεταδώσαμε πιο πριν, ναι, και μπορούμε να συναδώσουμε 2-3 στοιχεία, κύριε Μαυρομάτη. Ο οποίος, ας πούμε, έκανε μια δήλωση που αναφέρει ότι στην παρουσίαση των πραγματικών θέσεων του συνδυασμού του κ. Βατσικλή ζητείται η συνένεση των δημοτών για να προχωρήσει το έργο του. Έστω και αργά, όπως σημειώνει ο κ. Χατζηκωνσταντίνου, κάνει την αυτοκριτική του για όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζουν οι δημότες της Κομωτινής πώς εννοούσε ο κ. Δημόσχος στη συνένεση. Είπε πολλά, αναφέρει ο κ. Χατζηκωνσταντίνου, για τα έργα που έχουν γίνει, αραδιάζοντας αριθμούς με ποσά που δαπανήθηκαν. Η εικόνα της Κομωτινής και των δημοτικών διαμερισμάτων μιλάει από μόνη της. Αν οι Κομωτινέοι θέλουν προοπτική με μέλλον, έχουν μόνο μια επιλογή, να στηρίξουν τον συνδυασμό του κ. Κοτσάκη. Έτσι. Αυτό δηλώνει, ήταν η πρώτη δήλωση από την υποψήφιο του Δημοτικού Σύμβουλου, τον κύριο Χατζηκωνσταντίνο, έτσι. Πάντως, κύριε Μαυρομάτη, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν, στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις των άλλων δύο υποψηφίων, της κυρίας Νάκου που εμείς μόλις πριν μεταδώσαμε, αλλά επίσης και του κύριου Ναλμπάντη, σχολίασαν τις θέσεις του κύριου Βατσικλή στο Art Channel, έχοντας τους αντιπρόταση, θέτοντας τους αντιπρόταση τον συνδυασμό του κυρίου Κοτσάκη. Θα ήθελα να δούμε δύο-τρία στοιχεία τα οποία έδωσε ο κύριος Βατσικλής σε αυτή την... Βάσο, μου επιτρέπεις να μιλάω στον Βέβαια. Το κυρία Θεολόγη, ότι ο κύριος Δήμαρχος ο Τάσος Βατσικλής λοιπόν παρουσίασε ένα ισχυρό προφίλ. Εμφάνισε νέα πρόσωπα κοντά του, όπως ας πούμε ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκπρόσωπος της νεολαίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ναι, και όπως είπε, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα εμφανιστούν κάποια ονόματα, ενώ μέχρι τις 20 Αυγούστου θα ανακοινώσει και όλα τα ονόματα που θα πλαισιώσουν το συνδυασμό του. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δημάρχος ότι το 80% των δεσμεύσεων
και των προγραμματιστικών θέσεων των εκλογών για τις εκλογές του 2002 υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Είπε επίσης ότι έγινε ένα τεράστιο έργο με το Δήμο Κομοτηνής να είναι ο τέταρτος Δήμος σε απορροφήσεις κονδυλίων πανελλαδικά. Όπως επίσης ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Κομοτηνής είναι ένας συνοικοκυρεμένος Δήμος, ενώ όσο αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις από ερωτήσεις συναδέλφων που τέθηκαν, άφησε να νοηθεί ότι από τις 7 δημοτικές επιχειρήσεις θα μείνουν 4, έτσι, μια για την δημοτική ανάπτυξη, για τον πολιτισμό, για την κοινωνία και θύμισα μου την άλλη. Τώρα δεν έχω μπροστά μου, είμαι πολύ πρόχειρη για να σχολιάσουμε και την επόμενη ενότητα. Πάντως δεν άφησε και κάτι ως ενότητα που να μην σχολιαστεί. Δεν έχω μπροστά μου ενώ το κείμενο, Κωνσταντίνε. Ήταν θέμα το οποίο ήδη εμείς μεταδώσαμε και στις προηγούμενες δηλώσεις. Αυτό όμως το οποίο αξίζει να δούμε είναι ότι προέλθε ως αποτέλεσμα και των ερωτήσεων που έφεσαν οι δημοσιογράφοι. Περίπου 40 τον αριθμό μέτρησαν. Πολλές ερωτήσεις και μάλιστα ο κ. Δήμαρχος είχε τη διάθεση και για δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Να πούμε σε μια από τις χαρακτηριστικές ερωτήσεις, είπε ότι ο Δήμαρχος απάντησε ότι τη νέα τετραετία θα δοθεί έμφαση στην κοινωνική πολιτική, δηλαδή στις ευπαθείς ομάδες, στους οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας, ενώ επίσης θα δοθεί έμφαση στο περιβάλλον με την ανακύκλωση, την καθαριότητα, όπως επίσης στον αθλητισμό και εν γέννη στο κομμάτι του αθλητισμού που χωρίς τη συμπαράσταση του Δήμου Κομοτηνής. Έκανε όμως, Κωνσταντίνε, και δηλώσεις με ιδιαίτερο πολιτικό έτσι, ενδιαφέρον και νόημα που νομίζω ότι αρέσουν και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Η μία ερώτηση που έφερε και η συνάδελφος η Μαρία Νικολάου αφορούσε κυρίως και ίσως και την στάση την οποία θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπατσικλής αναφορικά με την ίσως θέληση, βούληση του κυρίου Δάμου Δερμιανού, γιατί μάλλον γι' αυτό μιλούσε, να ξανάρθει, να επιστρέψει πίσω. Εκεί είπε χαρακτηριστικά, ήταν συγκεκριμένη η δήλωσή του και έκανε, μάλιστα τοποθετήθηκε συγκεκριμένα πράγματα. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να ακολουθούν τις προγραμματικές μας δηλώσεις και το πρόγραμμά μας. Έτσι ακριβώς βάζω. Αυτό ήταν ένα στοιχείο έτσι που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί, όπως επίσης και αυτό το οποίο κράτησε για το τέλος και αφορούσε τη διαδοχή του. Ναι, ναι. Να τα πάρουμε από το τέλος, έτσι. Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, στο τέλος της τετραετίας θα αποσυρθεί από την πολιτική, θα είναι κοντά βέβαια στους δημοτικούς άρχοντες της πόλης μας. Βέβαια μπορεί και στο τέλος της τριετίας να δώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, τη Δημαρχία, να πρημοδοτήσει μάλλον κάποιον για επικεφαλής της νέας πορείας και φυσικά για Δήμαρχο για να πάει στις επόμενες εκλογές ως Δήμαρχος. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός που θα πρημοδοτηθεί. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει μέσα από διαδικασίες ανάδειξης του συνδυασμού Νέα Πορεία, έτσι. Εξάλλου μπροστά μας έχουμε και τις εκλογές του Οκτωβρίου. Είναι μακριά αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά την ευρύτερη κοινωνική συνένεση, ο κ. Βατσικλής απίθυνε ένα κάλεσμα σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους υποψηφίους και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης απίθυνε και κάλεσμα, απαντώντας την ερώτηση έτσι, στην αδέρφου της Μαρίας Νικολάου, για τα πρόβατα που φεύγουν από το Μαντρί, έτσι συγκεκριμένα. Ναι, βεβαίως. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο κόμμα, αρκεί, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να συμφωνούν με τις προγραμματικές θέσεις της νέας πορείας. Επίσης θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να δούμε και τον λόγο τον οποίο ακολούθησε ο κ. Βαβατσικλής κατά την όλη διάρκεια της συνέντευξής του και κυρίως στις ερωτήσεις που απίφθηναν οι δημοσιογράφοι. Εκεί δεν απέκλεινε καθόλου, δεν παρέκλεινε από τις βασικές ιδεολογικές θέσεις που έχει. Ξέρουμε λίγο πολύ όλοι οι ανήκοντες στον χώρο ότι θέτει ως πρόταγμα πολλές φορές και την ιδεολογία και την κουλτούρα επίσης. Στοιχειοθετούσε δηλαδή συχνά πυκνά τις απόψεις του, τις στήριζε σε ένα πιο πάνω ίσως κλίμα, παίρνοντας αφορμή ίσως από πάγιες θέσεις ή αντιλήψεις που είχαν λόγοι και ούτω καθεξής. Ναι, έτσι είναι Βάσο. Εξάλλου είναι γνωστές οι θέσεις του κ. Βατσικλή πάνω σε πολλά θέματα, έτσι. Όπως επίσης είναι γνωστή η θέση του και για το 42%
το 42% που το χαρακτήρισε δημαρχία μειοψηφίας, αν και απαιτείται η ευρύτερη κοινωνική, ας πούμε, συνδιοίκηση ένα δήμο να υπάρχει το 50% και πάνω. Κάτι τέτοιο είπε θα το επιδιώξει και πριν τις εκλογές, αν είναι, εφόσον είναι δυνατό και εφικτό. Κωνσταντίνε, θα ήθελα να κλείσουμε μία τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα το δικό σου προσωπικό σχόλιο και ως δημοσιογράφο αλλά και ως εκδότη ενός μέσου χρόνια από πολύ μικρή ηλικία, ήδη από τα 16 σου, όπως εγώ γνωρίζω, στον χώρο. Για αυτές εδώ τις εκλογές, πώς θα τις χαρακτήριζες έτσι, αν έβαζες χαιρά τίτλο? Τι να σου πω, Βάσο, εκλογές πάντα η κάλπη είναι έτσι, τι να πούμε. Δεν είναι τρύπια πάντως. Σίγουρα δεν είναι τρύπια. Πιστεύω θα είναι οι δυσκολότερες εκλογές που θα έχει να αντιμετωπίσει η νέα πορεία, έτσι. Σίγουρα δύο άτομα προερχόμενα από τον προοδευτικό χώρο, από τον χώρο που ήταν κοντά στον Τάσο στο Βατσικλή, κάνουν ένα εξάρτητο συνδυασμό. Απ' την άλλη μεριά, πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται τόσο ενωμένη. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε υπήρχαν δύο συνδυασμοί από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολες εκλογές. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ο συνδυασμός που θα αναδειχθεί στο τιμόνι έτσι ξανά του Δήμου Κομοτηνής, να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις έτσι, της νέας γενιάς, της νέας τετραετίας. Mm-hmm. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο κεντρικό μας δελτίο και ελπίζω και ευελπιστώ ότι σε μία ακόμη έτσι πρόσκληση θα είσαι επίσης πρόθυμος. Ναι, βέβαια, σαν και με εθνιδίασες έτσι, γιατί βρισκόμαστε. Όσοι παίζουμε πρέπει να ξέρουμε και από εθνιδιασμό, έτσι δεν είναι? Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα για σας. Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και στην τρέχουσα επικαιρότητα. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, Αλέκος Κοντός, για να συζητήσει για τα αγροτικά προβλήματα της περιοχής με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Ο κ. Κοντός τόνισε την προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα εποχή στον χώρο του, στο τομέα της γεωργίας. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης βρέθηκε το πρωί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέκος Κοντός, όπου ζήτησε με τους τοπικούς φορείς. Ο κ. Κοντός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια της Ένωσης ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή στο πρόγραμμα Natura, αναφέροντας ότι ήδη έχουν μπει στο πρόγραμμα 35.000 στρέμματα του νομού. Ένα σημείωσε ότι ο γενικότερος στόχος είναι η ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή της γεωργίας, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ώστε να είναι ανταγωνιστικά και η στήριξη του αγροτικού κόσμου της χώρας. Και ήδη 35.000 στρέμματα του νομού έχουν μπει σε αυτό το φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει γενναίες ενισχύσεις για τους αγρότες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ένωση δραστηριοποιείται σε μια σειρά από τομείς όπως είναι η παροχή των υπηρεσιών, η προμήθεια των εφοδίων, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εξήγησα στους αγρότες, στην διοίκηση της Ένωσης και σε αυτούς που ήταν εδώ, στους αγρότες, ότι γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενισχυθεί ο καπνός ως καλλιέργεια, να πάμε σε μια νέα πολιτική για το βαμβάκι, να προχωρήσουμε τα βιοκάψιμα και ότι φέτος στην περιοχή σας θα προχωρήσουν για πρώτη φορά όχι πλέον πιλωτικές, αλλά κανονικές καλλιέργειες αρωματικών φυτών. Ο κ. Κοντός επισκέφθηκε για τη βιομηχανία Πέτσα που κατά πάσα πιθανότητα από το Σεπτέμβρη θα παράγει βιοκάψιμα. Πραγματοποιεί ήδη, πρέπει να σας πω, πιλωτικές καλλιέργειες ελαιοκράμβης που είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να παράγουμε βιοδίζελ. Οπότε θα πάμε να κάνουμε μια συζήτηση πώς μπορούμε να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, διότι δίνει μια νέα διάσταση στην αγροτική περιοχή και της παραγωγής αλλά και της χώρας. Όσον αφορά τους καπνοπαραγωγούς του νομού, ο κ. Κοντός υπήρξε καθησυχαστικός, υποστηρίζοντας με τρία επιχειρήματα ότι ο καπνός της περιοχής έχει μέλλον. Διεθνώς η κατανάλωση του τσιγάρου αυξάνεται και δεν μειώνεται. Πρώτον. Δεύτερον, από το γεγονός ότι τα ανατολικά καπνά μειώνονται όσον αφορά την παραγωγή τους. Δηλαδή και η Τουρκία μειώνει την παραγωγή και τα Σκόπια μειώνουν την παραγωγή και άλλες χώρες μειώνουν τις παραγωγές. Από το γεγονός ότι παράγονται στην περιοχή εξαιρετικής ποιότητας ανατολικά καπνά. Εφόσον μειώσουμε το κόστος παραγωγής και μπορούμε να το κάνουμε. Εφόσον επιστημονικά στηρίξουμε τους καπνοπαραγωγούς, τότε είναι βέβαιο ότι τα καπνά της Ροδόπης, τα ελληνικά ανατολικά καπνά, ότι έχουν και προοπτική, έχουν και καλύτερο μέλλον. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ, Νίκος Κοπιανός, αφού ευχαρίστησε τον υφυπουργό για την επίσκεψή του, αναφέρθηκε στο
στο θέμα των καπνών, λέγοντας ότι το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ορισμένες καπνεμπορικές επιχειρήσεις που εμπέζουν τόσο τους αγρότες όσο και το κράτος προς όφελός τους. Επάνω σε αυτό το θέμα δεν ανελήφθησαν ουσιαστικές δεσμεύσεις παρά ενδεχομένως κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες αναλάβει ο ίδιος προκειμένου να πείσει ίσως κάποιες καπνεμπορικές επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν το προϊόν. Βεβαίως η δική μου η απορία πάντα και την οποία έλεγα πάντα είναι πώς είναι δυνατόν τελικά 2-3 επιχειρήσεις ουσιαστικά να εμπέζουν και τον παραγωγικό κόσμο αλλά να εμπέζουν κατά κύριο λόγο το κράτος. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι αυτές οι εταιρείες πρέπει ας πούμε να εξαφανιστούν από προσώπου γης και να μην υπάρχουν ουσιαστικά, διότι αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει σήμερα αλλά διαιωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην πολιτική ενότητα του δελτίου μας θα παραμείνουμε και αυτή τη στιγμή. Το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο σχολίασε στη Βουλή η βουλευτής Ροδόπης Χρύσα Μανολιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας για ακόμη μια φορά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης διασύρθηκε, δυσφημίστηκε και επλήγει η εικόνα της και το κύρος της. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται η αδυναμία της κυβέρνησης να παίξει το πολιτικό παιχνίδι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αξιοπρέπεια, με πολιτική ευελιξία και αποτελεσματικότητα, λέει χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Μανολιά, με αφορμή το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο που έγινε η αιτία η FIFA να αποκλείσει την Ελλάδα από τις διεθνείς διοργανώσεις. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι έχω χρέος να επισημάνω ότι η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου ανέδειξε για άλλη μια φορά βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης, που είναι ο αυταρχισμός και η υπεροψία, που είναι η διάθεση κυβερνητικής παρέμβασης και ασφικτικού ελέγχου παντού, που είναι το πρόσκαιρο νταϊλίκι και οι επαλληνοδίες, που είναι η αδυναμία να υπερασπιστεί η κυβέρνηση το κύρος της χώρας μας. Για άλλη μια φορά η χώρα μας με τους χειρισμούς των κυβερνώντων διασύρθηκε, δυσφημίστηκε, επλήγει η εικόνα και το κύρος της. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται η αδυναμία της κυβέρνησης να παίξει το πολιτικό παιχνίδι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αξιοπρέπεια, με πολιτική ευελιξία, με αποτελεσματικότητα. Απλά σύρεστε κύριε Υπουργέ. Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι η αναδίπλωση μετά από λεονταρισμούς κάτω από κατακραυγή αποτελεί χαρακτηριστική πια πρακτική της κυβέρνησης. Αυτά βιώσαμε επώδυνα με το θέμα του βασικού μετόχου, αυτά με τους χειρισμούς και τη στάση της Υπουργού Παιδείας σχετικά με το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, αυτά βιώσαμε και τώρα με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Οι 10 τελευταίες σειρές, κύριε Υπουργέ, δεν αθωώνουν τις πραγματικές διαθέσεις της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιό σας, με το οποίο υποτίθεται ότι φιλοδοξείτε να εξηγιάνετε το χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, δεν αποτελεί παρά άρθρο-άρθρο μια απροκάλυπτη κυβερνητική παρέμβαση. Αυτό απέπνε. Στόχος πραγματικός και ξεκάθαρος της κυβέρνησης ήταν να χειραγωγήσει και το χώρο του αθλητισμού, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί επιδίωξη και πρακτική της σε σχέση και με άλλους τομείς, με το κράτος, το στρατό, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη κλπ. Οπτικές νοοτροπίες και πρακτικές που μας γυρίζουν πίσω. Απορούμε πραγματικά που είναι η πολιτική σας αξιοπρέπεια και που είναι η πολιτική σας αξιοπιστία. Στην τελική φάση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος των δικηγορικών συλλόγων της χώρας προκλήθηκε η ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για ακόμη μια φορά, η οποία θα αγωνιστεί αύριο το απόγευμα στο γήπεδο Καραϊσκάκη στον Πειραιά εναντίον του Αριστοτέλη Θεσσαλονίκης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους παίκτες. Με τους καλύτερους Ιωνούς θα αγωνιστεί αύριο η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης στο τελικό του φετινού πρωταθλήματος των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αφού στον αντίπαλο Αριστοτέλη Θεσσαλονίκης τρεις από τους βασικούς παίκτες δεν θα αγωνιστούν λόγω καρτών. Να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες είχαν ξανασυναντηθεί στο τελικό του 2002, όπου οι Θεσσαλονικοί είχαν κατακτήσει τη νίκη, αλλά τότε ο Σύλλογος Ροδόπης είχε πολλές απουσίες, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη φορά. Η ομάδα μας και φέτος προκρίθηκε και συμμετέχει στην τελική φάση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
και ως εκ τούτου βρίσκεται στον Πειραιά, όπου γίνεται, διεξάγεται αυτό το πρωτάθλημα. Μετά από μια εκπληκτική πορεία, η ομάδα αύριο, το απόγευμα στις 7.30 ώρα, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, παίζει στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Αριστοτέλη της Θεσσαλονίκης. Και λέω εκπληκτική πορεία, διότι για μια επαρχιακή ομάδα, όπου οι δικηγόροι, όπως ξέρετε, στους συλλόγους είναι, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός, μια τέτοια πορεία είναι αξιοθαύμαστη και πάρα πολύ σπάνια. Θα κατέβω και εγώ στην Αθήνα για να συμμετέχω στον αγώνα και από εδώ τώρα εύχομαι στην ομάδα μας ό,τι καλύτερο και να γυρίσουμε στην Κομοτηνή με το κύπελο. Την Αγία Κυριακή γιορτάζουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα στον Αροδίτη. Οι κάτοικοι τιμώντας την Αγία, που όπως αναφέρουν έχει φανερωθεί πολλές φορές στην περιοχή. Στον χθεσινό βραδινό εορτασμό, στο μοναστήρι της Αγίας, βρέθηκαν και πολλοί Αροδοπαίοι από όλους τους γύρω οικισμούς από τη γύρω περιοχή. Την Αγία Κυριακή τίμησαν χθες για ακόμα μια χρονιά οι κάτοικοι του Ροδίτη. Το απόγευμα έγινε η λιτάνευση της εικόνας στον οικισμό, ενώ ακολούθησε σπερινός και στο τέλος γεύμα για όλους τους παρευρισκόμενους. Με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Κυριακής, ο πατήρ Ιωάννης, που λειτουργεί στην εκκλησία με το όνομα της Αγίας στο Ροδίτη, εξηγεί πως χτίστηκε το μοναστήρι στην περιοχή, όταν μετά από φανέρωσή της στον ίδιο τον καθοδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ την είδα στην εκκλησία της Νορίας κάτω, στη μεγάλη εκκλησία, να είναι η εικόνα. Πριν όμως το 22 οι πρόσφυγοι, οι πατέρες μας, οι παππούδες μας που ήρθαν από πάνω, Ανατολική Θράκη, ήρθαν εδώ και ήταν παλιά νεκροταφεία αυτό εδώ. Η Αγία ήταν, την κάνανε ένα προσκυνητάρ εδώ. Όταν έφυγαν τα νεκροταφεία από εδώ και πήγαν κάτω το 36, το 1936, μετά έμεινε το προσκυνητάρ και η Αγία έμεινε εδώ. Όμως αυτοί κάποιες φανερώτες παππούδες, ότι εφόσον έφυγαν, την εγκατέλειψαν, ήθελαν την πάρουν από εδώ. Και έτσι την πήρα και την πήγαν στην εκκλησία. Αφού την πήγα στην εκκλησία, εγώ ήρθα αρχά στο 85 εδώ στο χωριό, η Μαναλού. Και εκεί έτσι ήταν το χειρό δικό μου, σε μένα ήθελε. Δεν ξέρω, άμα είμαι αμαρτωλός, είμαι αδίκαιος, φανερώθηκε και μου λέει, θα με κάνει στο μοναστήρι μου εκεί που ήμουν. Το θυμάμαι εγώ όμως, το προσκυνητάρ, το θυμάμαι. Και έτσι, ένα απόγευμα, δίκως καν στο μυαλό μου να βάλω για την Αγία, την ακολούθησε μια μαυροφόρα, όμως είναι μια μοναχή, ακριβώς έτσι. Δίκως όμως, ούτε καν να αποβηθώ, τίποτα, δεν ξέρω ποιος ήταν. Όταν ήρθα εδώ και μου είπε, εδώ ήμουν και εδώ θέλω να με φέρεις. Είμαι η Αγία Κυριακή. Τότε πραγματικά με την Αρίγος, οπωσδήποτε, κάπως συγκινήθηκα. Καλές κακές κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για απόψε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.